να θυμίσω ότι αυτές οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν στον Α. Δούλεψαν και μαζί, αν θυμάμαι, μια περίοδο. Έχουν κάνει και κολλητή παρέα. Και είναι φίλος μου. Είναι φίλος μου. Εδώ στον Α, για να μιλήσουμε κι εμείς που είμαστε στον Α και τα έχουμε ζήσει όλα αυτά, ήταν γνωστή και η σχέση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου με τον Δημήτρη Κοντομινά και η κουμπαριά της Φωτεινής Πετρογιάννη με τη Μαρία Κοντομινά. Η κατάσταση είναι μπ***, πραγματικά. Δεν ήταν κάτι που ήταν. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Σόδομα και γόμορα γίνονται. Εμείς που δεν είχαμε τόσα χρόνια μια κουμπαριά, τι τραβήξαμε. Όχι, να τα πούμε κι αυτά, να τα ξέρει κι εγώ. Το να έχει μια κουμπαριά. Τι τραβήξαμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι, όπως και να έχει, το ότι η Κωνσταντίνα σε μια δεδομένη περίοδο της καριέρας της στην αρχή είχε μια λάθος συμπεριφορά και το έχει πει και η ίδια στην αυτοκριτική της, είναι γεγονός και δεν το αμφισβητεί κανείς. Καλά, καλή νύχτα. Όλοι οι άνθρωποι όσοι είχαν να κάνουν μαζί της το έχουν πει. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που η ίδια έκανε την αυτοκριτική της, κατάλαβε τα λάθη της και προχώρησε παραπέρα και προσωπικά και επαγγελματικά. Ζήτησε συγγνώμη σε κάποιους ανθρώπους. Δεν καταλαβαίνω γιατί το τελευταίο δεκαπενθήμερο θέλει με κάποιο τρόπο να βγάλει όλους τους σκελετούς από την ντουλάπα. Δηλαδή, μία με τη συνέντευξη στη Μενεγάκη. Τώρα με αυτό το πράγμα. Κωνσταντίνα μου, έχεις το μεγαλύτερο δώρο στην κυλίτσα σου. Κάνε focus εκεί. Δεν ξέρω, νιώθω ότι. Είναι, ναι, δεν ξέρω πού θα βγάλει αυτό. Πέρα αυτά που κάνω εδώ πέρα είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Όλοι οι ανόητοι χειροτέρεψαν. Δεν είδα καμία βελτίωση.